Καταπέλτης εναντίον του Πέτρου Φιλιππίδη ήταν η Ευελίνα Παπούλια που κατέθεσε σήμερα στη δίκη του. Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως ένα ισχυρό άνθρωπο με κακοποιητική συμπεριφορά. Ως άνθρωπο με χίλια πρόσωπα χαρακτήρισε τον Πέτρο Φιλιππίδη η Ευελίνα Παπούλια, η οποία κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ως μάρτυρας υποστήριξης κατηγορίας. Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο η ίδια δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον κατηγορούμενο. Παίζω επί σκηνής και ξαφνικά είναι ο Φιλιππίδης πίσω από τις κουίντες. Έχει κρυφτεί και έχει κατεβάσει το παντελόνι του και μου επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Σοκάρομαι. Προσπαθώ να συνεχίσω να παίζω. Δεν αντέδρασα, δεν είπα τίποτα. Έχει συμβεί άλλη μια φορά με τον ίδιο τρόπο. Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε δεύτερο γεγονός. Με φωνάζει στο καμαρίνι και πάω. Μου λέει κάτι περί ανέμων και υδάτων και ξαφνικά με αρπάζει από τη μέση. Πάει να μου βάλει χέρι. Τον έσπρωξα και εγώ και έφυγα από το καμαρίνι του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε ένταση ανάμεσα στους δικηγόρους υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη και της έδρασης για τον τρόπο εξέτασης των μαρτύρων. Ενώ νωρίτερα κατέθεσε και ο σύζυγος της δεύτερης καταγγέλουσας, ο οποίος αναφέρθηκε με λεπτομέρειες σε μια τυχαία συνάντηση της σύζυγου του με τον κατηγορούμενο και τις επιπτώσεις στην ψυχολογία της από τη συνάντηση αυτή.